Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο μας στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την σημερινή ψηφοφορία, από εκεί έρχεστε άλλωστε, από τη Βουλή, για και το όλο ζήτημα που προέκυψε με τις τροπολογίες. Ενώ η κυβέρνηση είχε ως αρχή και η πρόεδρος της Βουλής είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δέχεται εκπρόθεσμες τροπολογίες και άσχετες τροπολογίες, δυστυχώς η κυβέρνηση φέρνει δεκάδες τροπολογίες χωρίς καμία συσχέτιση με το αντικείμενο του νομοσχεδίου, κάνοντας διάφορες εξυπηρετήσεις σε διάφορους. Πιστεύω ότι ακόμα μια δέσμευση της κυβέρνησης και κυρίως της Προέδρου της Βουλής, όπου μιλούσε για αντισυνταγματικότητα, έπεσε στο κενό και χρησιμοποιούν τη Βουλή όχι με τον τρόπο που χρησιμοποιήσαν οι προηγούμενοι, όπως λέγανε, αλλά με τον χειρότερο τρόπο που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ η Βουλή τα τελευταία χρόνια. Για ένα θέμα για το οποίο είχατε κατηγορηθεί εσείς ως κυβέρνηση, κύριο Κωνσταντινόπουλο, ότι φέρνατε στη Βουλή πάρα πολλές τροπολογίες και μάλιστα εκπρόθεσμα από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Τώρα να πάμε... αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίζουμε τα ίδια λάθη. Αν έγιναν κάποια λάθη στο παρελθόν, δεν πρέπει να τα συνεχίζει μια νέα κυβέρνηση. Και πίστευα ότι μια αριστερή κυβέρνηση θα είχε μια διαφορετική κουλτούρα. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίσαμε και την πρόεδρο της Βουλής, συναισθανόμενοι ότι έγιναν λάθη στην προηγούμενη τριετία, η οποία ήταν κάτω από ασφυκτικές πιέσεις. Δυστυχώς όμως τώρα αυτό δεν γίνεται κάτω από τις ασφυκτικές πιέσεις, παραδείγματος χάρη, ημερομηνιών που θέτουν οι δανειστές μας, αλλά κυρίως γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουν κάποιους δικούς τους ανθρώπους, κάποιους φίλους, να μετατάξουν ένα στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, να έρθουμε στο κρίσιμο ζήτημα και το ερώτημα το οποίο είναι σε όλους τους Έλληνες είναι πού οδηγείται η χώρα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Ακούμε άλλα από την Ελλάδα, από το Μέγαρο Μαξίμου συγκεκριμένα με τα non-paper, άλλα ακούμε από τους βουλευτές, άλλα ακούμε όμως και από τους έξω, από το εξωτερικό, από τους δανειστές. Η άποψή μου είναι ότι εδώ και 100 μέρες, 110 μέρες που έχουν περάσει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι ένα επικοινωνιακό, γίνεται ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντός της Ελλάδας και εκτός Ελλάδας, θα έλεγα, το οποίο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι αρχίζει και ξεκινάει από το Μαξίμου, από το ίδιο το Μαξίμου και από τον κύριο Τσίπρα. Δυστυχώς ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ως πρωθυπουργός, τη μία μιλάει για ρήξη και εκλογές με non-paper, ουσιαστικά και δημοψηφίσματα, κάτι που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη ώρα λέει ότι συζητάει το ασφαλιστικό και διάφορα άλλα θέματα συνταξιοδοτικά. Δεν ξέρω που είναι η αλήθεια πραγματικά, όμως ξέρω πάρα πολύ καλά και το καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός ότι είμαστε όχι στο και πέντε αλλά στο και τέταρτο. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Είδατε ότι πάμε για ύφεση και για πρωτογενές έλλειμμα, όπως καταλάβατε μετά τις νέες ανακοινώσεις που έκανε τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Δούνου του. Βλέπετε ότι και σε άλλα θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η διάβια, η οποία δεν θα χρειάζεται πια να αναρτά τις αποφάσεις και δεν θα είναι δεσμευτικές αν δεν τις αναρτήσει. Βλέπετε τι γίνεται με τον κύριο Μπαλτά και την παιδεία. Η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να διορίζει συγγενείς, φίλους, οικογένειες, πατέρες και μητέρες στο κράτος και να είναι το κράτος λάφυρο. Δεν έχω δει κάτι άλλο το τελευταίο χρονικό διάστημα να γίνεται. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το δρόμο το μόνο δρόμο που έχει η χώρα και δεν θέλουμε να καταστραφεί η χώρα για να δικαιωθούμε εμείς. Το δημοψήφισμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, το οποίο το βάζει η κυβέρνηση συνεχώς και ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν το φοβάται ένα δημοψήφισμα. Εσείς το φοβάστε? Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω πότε το φοβόταν. Θυμάμαι ότι το 2011 ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι το δημοψήφισμα δεν θα φτάσει ποτέ αν προκυρηθεί το δημοψήφισμα, γιατί θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Και έλεγε τότε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, στον κύριο Χατζηνικολάου, ότι να αφήσει τα τρίκη κυβέρνηση και αν θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει εκλογές. Εγώ λέω στον κύριο Τσίπρα ότι ξέρει ο ίδιος και τα στελέχη του ότι είπαν πολλά ψέματα στον ελληνικό λαό. Τόσα που δεν έχει πει κανένας άλλος τα τελευταία 20 χρόνια, δυστυχώς.
Και όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι δεν θα υπάρξει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην δεχτούν η κυρία Μέρκελ και οι εταίροι μας όλα αυτά που λέω εγώ, γιατί είχε ένα οργανωμένο σχέδιο, σήμερα βλέπετε να γίνεται το αντίθετο, το οποίο το λένε τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι να πάρουν τις αποφάσεις τις οποίες δεν θα οδηγήσουν σε ολική καταστροφή τη χώρα. Άλλωστε η ύφεση που έχει φτάσει η οικονομία μας έχει φτάσει χωρίς να πάρει κανένα μέτρο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά τρεις μήνες να κάνει μια επικοινωνιακή τακτική με μόνο στόχο το εσωτερικό του κόμματός του. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κύριε Κωνσταντινόπουλε, τι πρέπει να κάνει? Να πει την αλήθεια στους πολίτες και στην κοινοβουλευτική της ομάδα, απλά πράγματα. Δεν τη λέει την αλήθεια μέχρι τώρα? Αν την έλεγε την αλήθεια θα είχε κλείσει μια συμφωνία. Θα είχε κλείσει τη συμφωνία που υπέγραψε στις 20 Φεβρουαρίου. Δεν την υπέγραψα κανένας άλλος τη συμφωνία αυτή, την υπέγραψαν ήδη. Επί τρεις μήνες μας λέγανε για μια συμφωνία γέφυρα. Τώρα μας λένε για μια συμφωνία συνολική. Χθες μας είπανε για ρήξη. Σήμερα μας λένε ότι υπάρχει αισιοδοξία γιατί μιλούν, άφησαν πίσω όλες τις κόκκινες γραμμές. Ας τα πούνε αυτά στους βουλευτές και στο λαό. Να πούνε ότι παιδιά, κύριοι, είπαμε ψέματα. Είναι τα ζητήματα τα εσωκομματικά, λέτε, τα οποία υπαγορεύουν να γίνονται όλα αυτά που γίνονται? Γι' αυτό το λόγο. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά εγώ δεν μπαίνω στη λογική του εχθρού που λέγεται Λαφαζάνης. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό παιχνίδι που παίζεται μεταξύ του κ. Λαφαζάνη και του Τσίπρα, εγνώση και των δυο. Πάντα γινόταν στην Ελλάδα αυτό το παιχνίδι προστασίας του Πρωθυπουργού, αλλά αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε μια οριακή στιγμή που πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να αναλάβει την ευθύνη και να πει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, γιατί εγώ άλλα ακούω από τους βουλευτές στο Κοινοβούλιο, και να τους πει ότι αυτά θέλω να συμφωνήσω εγώ, και να δούμε αν η κοινοβουλευτική του ομάδα ακολουθήσει ή όχι. Και ανεξάρτητοι Έλληνες. Πιστεύετε ότι θα πάμε σε μέτρα σκληρά, κύριε Κωνσταντινόπουλε? Δεν ξέρω τι είναι. Αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω ότι ελπίζω να πάμε στα μέτρα που εν πάση περιπτώσει βρισκόταν σε μια συνεννόηση την προηγούμενη χρονική στιγμή, όπως ήταν παραδείγματος χάρη η μείωση των επικουρικών. Όχι όλο το, ναι, αλλά το Μέλι Χαρβούλη ήταν μια μείωση 4,5% στις επικουρικές, μια αύξηση μόνο στα ξενοδοχεία 13%, όχι σε φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο, και μια αναπροσαρμογή όχι του ΕΚΑΣ, αλλά να βλέπαμε ποιοι είχαν προβλήματα και θα μπορούσαν να ενταχθούν και άλλοι, και κάποιοι άλλοι οποίοι είχαν ανέβει επίπεδο να βγουν από αυτή τη διαδικασία. Μόνο αυτά τα τρία μέτρα. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι αυτά θα είναι παρελθόν και θα είναι παρελθόν πια και θα είναι κάτι το οποίο θα αναζητά με αγωνία να είχε κάνει και να είχε υλοποιήσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι, κύριε Κωνσταντινόπουλε, που λένε ότι και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήμασταν καλύτερα, ήμασταν χειρότερα. Όχι χειρότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Τώρα απλώς είμαστε στην ίδια κατάσταση, παραμένουμε στην ίδια κατάσταση, αλλά τουλάχιστον η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη. Είναι το μεγάλο ψέμα αυτό, το οποίο θα καταρρεύσει και αυτό. Ξέρετε, είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες και υπήρξαν πάρα πολλές μεγάλες θυσίες από τον κόσμο. Είναι αλήθεια όμως, και το γνωρίζετε όλοι και το γνωρίζετε εσείς που είστε στην αγορά και στην πιάτσα, ότι μέχρι τον Νοέμβριο, πριν προκυρωθούν οι προεδρικές εκλογές, τα πράγματα μπήκαν σε μια άλλη σειρά. Όχι ότι λύνονταν όλα τα προβλήματα, αλλά είχαν δρομολογηθεί τα θέματα, αρχίζαν επιστροφές πάνω τους χάρη στο ΦΠΑ, πληρωνόντουσαν οι προμηθευτές, είχε μια άλλη ψυχολογία η αγορά. Εκεί όμως έγινε το λάθος που δεν κλείσατε τη συμφωνία σε εκείνο το σημείο. Η συμφωνία δεν μπορούσε να κλειστεί όταν η χώρα και ο Πρωθυπουργός έλεγε, ένας ο Πρωθυπουργός ήταν και η κυβέρνηση πήγαινε προς το τέλος της και όλοι γνώριζαν και κυρίως οι εταίροι μας γνώριζαν ότι ο κ. Τσίπρας έλεγε μην κλείσετε καμία συμφωνία, εμείς δεν δεσμευόμαστε, γνώριζαν εκ των πραγμάτων και γι' αυτό καθυστερούσαν οι εταίροι μας. Δεν οδηγήθηκε εκεί η κατάσταση σκόπιμα. Ο καλύτερος σύμμαχος ήταν η καλύτερη σύμμαχη του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να κλείσουμε κάποια συμφωνία. Γνωρίζετε ότι αυτά τα γκάλωπ που βλέπαμε εμείς στην Ελλάδα τα βλέπαν όλοι. Και γνώριζαν ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Γι' αυτό και αυτοί ήταν πάρα πολύ διστακτικοί να κλείσουν μια συμφωνία η οποία ξέραν ότι μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε να την αποδεχτεί μια νέα κυβέρνηση. Άρα,
Άρα ο κύριος Τσίπρας εκβίασε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πέτυχε το στόχο του, κέρδισε τις εκλογές και τώρα πρέπει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του ή να πει στον κόσμο ότι είπα ψέματα για να πάρω την εξουσία, αυτή είναι η αλήθεια, είπα ψέματα ότι έκαναν τα παλιά κόμματα της περίοδος καλών εποχών και σήμερα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει τώρα να αλλάξουν τα δεδομένα. Ας το πει στους βουλευτές του, στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους Έλληνες πολίτες που τον ψήφισαν και ακόμα τον στηρίζουν. Mm-hmm. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, βεβαίως γνωρίζω ότι η κατάσταση είναι ρευστή για τη χώρα και για τα οικονομικά της και με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, έχει πάρει και μια πορεία και το κόμμα σας, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, προχωράτε προς τις εσωκομματικές διαδικασίες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, όπως είπα. Η δικιά σας συμβουλή σε αυτό, ποια θα είναι? Εγώ πίστευα το τελευταίο χρονικό διάστημα και έκανα μια μεγάλη προσπάθεια σε βάρος έτσι αυτών που έχω ανακοινώσει να πω σε όλους τους φίλους και όλους τους συντρόφους ότι ίσως θα χρειαζόταν να πάει λίγο πιο πίσω το συνέδριο λόγω των καταστάσεων που υπάρχουν στη χώρα. Mm-hmm. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, δεν υπήρξε αυτή η απόφαση, δεν μπορεί να υπάρχει και μια τέτοια απόφαση. Άρα συνεχίζουμε τις διαδικασίες και εγώ με τη δικιά μου μεριά μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από μια γενιά η οποία έμεινε σταθερή στις αξίες της τα τελευταία δύσκολα χρόνια, η οποία δεν φέρανε ευθύνη για τα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια, όμως μείναμε εδώ γιατί πιστεύουμε στην πορεία της χώρας, πιστεύουμε στην Ευρώπη, πιστεύουμε στη σοσιαλδημοκρατία, πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος και μέσα από το συνέδριο θα προσπαθήσουμε τις δικές μας προτάσεις να γίνουν πλειοψηφία τόσο στο συνέδριο όσο και για την... εγώ έχω θέσει σε αυτή την προσπάθεια να αναλάβω το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης σε ένα νέο κόμμα που θα αποφασίσει να μετασχηματιστεί μέσα από το συνέδριο η παράταξή μας. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία θα πάει με τον σωστό τρόπο και στο σωστό δρόμο για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την παράταξη αλλά και για τη χώρα μας. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.